Καπετάνια, καλημέρα. Πώ σε είδα, σε έκρυβε. Τι έγινε, τι έγινε. Τι έγινε, τι έγινε. Είμαι ο τελευταίος καπετάνιος της παλιάς σειράς, μπορώ να πω αρχαιότερος. Έχω 40 χρόνια στη θάλασσα, τουλάχιστον 30 στην αφροδοχεία. Με πολλά καράβια, τον αριθμό 20 έχω εργαστεί σαν καπετάνιος. Τουλάχιστον πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια και με τουλάχιστον 12 καράβια στη γραμμή Πειραιά, Πάρον, Άξιο, Σαντορίνη. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζομαι από Ραφίνα, στη γραμμή Άντρο την Ομίκονο. Πρώτα με το Ιόνια Σαμ, αργότερα με το Aqua Jewel μια πενταετία, με το Super Ferry 2 αυτό 5 χρόνια. Πέρσι ήμουν στο καινούργιο Super Ferry, εφέτος επανήλθα εδώ. Φτάνω στο τέλος δουλειά. Για τον χρόνο θα δούμε τι θα γίνει. Παρακαλούνται οι επιβάτες με τελικό προορισμό το λιμάνι της Τίνου, όπως πως έρθουν στο χώρο αποβίβασης. Η κατάσταση όπως είχε εξελιχθεί στη Ραφίνα με τα κύπλωα πλοία που ήρθαν, ή έπρεπε να φύγουν πλοία από τη Ραφίνα και να πάνε να ενεργοποιηθούν σε κάποια άλλα λιμάνια, ή να γίνει κάποια προέκταση δρομολογίων, μήπως επιβιώσουν τα πλοία και οι εταιρείες. Η Golden Star Ferries απεφάσισε να προεκτείνει το δρομολόγιο Άντρο την Ομίκονο, Μυκόνο, με Πάρο Ιω Σαντορίνη Ηράκλειο. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές. Το καράβι από το ξεκίνημά του πηγαίνει καλά. Ο μήνας αυτός θα είναι καλός. Για τους επόμενους μήνες δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, αν θα είναι εξίσου καλός, διότι υποχρεωτικά αλλάζουμε ωράρια. Το Υπουργείο προτιμά να προστατεύει τα κύπλωα, τα οποία δουλεύουν ένα τρίμηνο, τετράμηνο, κάνουν την αρπαχτή τους και φεύγουν και αφήνει στην τύχη τους τα καράβια τα σημαντικά που δουλεύουν 10 με 11 μήνες τον χρόνο. Τι θέλω να πω. Μέχρι τέλος Μαΐου, η αναχώρησή μου από το Ηράκλειο είναι 8 παρά 20. Από 1η Ιουνίου θα φεύγω 9.30, γιατί έτσι αποφάσισε το Υπουργείο. Που σημαίνει ότι θα έχουν προηγηθεί 3, καθώς λένε τα κύκλωα, και εμείς θα φεύγουμε μισή ώρα μετά από αυτά, που σημαίνει ότι είναι πολύ αργά και σίγουρα ένα κομμάτι του δρομολογίου, η εκδρομή, δεν ξέρω αν θα μπορείς να ανταποκριθεί. 15. Πού το η αριστερή, το 2 στην κόμπα. Αριστερή, 2 κόμπα. 12. Πρόσεχε, παρακαλώ, κύριε, το πλοίο είναι στο λιμάνι της Μυκόνου. Παρακαλώ, οι επιβάτες με τελικό προορισμό το λιμάνι της Μυκόνου, όπως το σέφτες. Είχαμε την εξής επιλογή. Ή να φύγουμε μία ώρα πιο μπροστά από το πρώτο ταχύπλο ή να φύγουμε μισή ώρα μετά. Το μία ώρα μπροστά σήμαινε 6,5 ώρα το πρωί, που σημαίνει ότι ο ξένος, ο τουρίστας, εμπέζει κάτι 5 ώρα, ίσως και 4,5, για να έρθει στο καράβι από τα διάφορα μέρη της Κρήτης. Επιλέξαμε λοιπόν υποχρεωτικά το 9,5. Θα δείξει ο χρόνος πώς θα πάει αυτό το κομμάτι. Εδώ είναι ένα άλλο κράτος. Στη Ραφίνα επικρατεί ένα άλλο κράτος ελληνικό. Εκεί τα ταχύπλωα, αρκετά έχουν έρθει, ό,τι ώρα θέλουν μπαίνουν. Μπροστά μας, πίσω μας, μαζί μας. Στην Κρήτη, έτσι έγινε το Υπουργείο, ότι ένα συμβατικό το μοναδικό της γραμμής. Έπρεπε να φεύγει μία ώρα μπροστά ή μισή ώρα μετά το ταχύπλο για να μην ενοχλήσει τα ταχύπλωα. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική, αυτή είναι η διάθεση του κράτους απέναντι στην επιχείρηση των επιχειρηματία. Thank you.
ξένοι, γιατί οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά πλέον, έχουν την επιλογή τους. Εάν οικονομικά έχουν ευκαιρία, θα πάρουν με το ταχύπλο. Κάποιος που δεν έχει οικονομική σχέση, θα πάει με το σημαντικό. Η διαφορά είναι μεγάλη, σχεδόν μισή τιμή. Γιατί σώνε και καλά θα πρέπει όλα να πληρώνουν 80 ευρώ ή 70 ευρώ κατά τομό από Ηράκλειο για κάποια νησιά. Όταν τους δίνεται ευκαιρία και με τα μισά λεφτά να κάνουν το ίδιο δρομολόγιο. Και θα επιβαρυνθούν κάποια ώρα παραπάνω. Αυτό πρέπει να είναι επιλογή του επιβάτη και όχι επιλογή του κράτους, του υπουργού. Τσάμπιον το Σούπερ Φέρι. Ελείπει τα πράσινα, καλή συνέχεια. Καλή άφηξη. Είστε καλά. Αριστερά. Νομίζω ότι η γραμμή θα πάει καλά. Αν και το μεγάλο ερωτηματικό είναι τους καλοκαιρινούς μήνες που πραγματικά έχει δουλειά, τι θα κάνουμε. Θα περιμένουμε να δούμε. Η γραμμή της Άντρου Δίνου Μικόνου, που χρόνια δουλεύαμε εκεί, και ειδικά αυτό το καράβι, ίσως και πάνω από 25 χρόνια δούλευε, δεν όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, διότι ήρθε σε ταχύπλο μεγάλο πλοίο με σημαντικές τιμές, 15 ευρώ τους πήγαινε την Ομίκονο. Εμείς τους πηγαίναμε με 25 και αυτούς με 15 τους πήγαινε την Ομίκονο. Το αποτέλεσμα ήταν να πάρει όλη τη δουλειά τη δικιά μας και εμείς να πηγαίνουμε ταξίδι μόνοι μας. Άρα προοπτική εκεί δεν υπήρχε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι καινούργιο. Το οποίο είναι θετικό και είναι καλό. Διότι για πρώτη φορά η Άντρος θα συνδεθεί με τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Ο Αντριώτης και ο Τινιακός θα έχει την ευκαιρία να πάει η Σαντορίνη ή ο Ηράκλειο. Επίσης, ο Ηρακλειώτης, ο Κρητικός, θα έχει την ευκαιρία να πάει στην Τίνο απευθείας, να κάνει μια βάφτιση, να πάει να δει την Παναγία. Σίγουρα είναι ένα πολύ θετικό βήμα και εξυπηρετεί τα νησιά. Πιστεύω ότι θα κρατηθούμε στην γραμμή αυτή. Γιατί σήμερα οι επιχειρήσεις στην αυτή η οικονομική κατάσταση, αν δεν εισπράττουν, δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Νομίζω θα πάμε καλά. Εάν διατηρούσαμε το ίδιο ωράριο, 8 παρά 20, σίγουρα με τα βεβαιότητα θα έλεγα ότι 1000% θα πάμε καλά. Υπάρχει ένας μικρός ενδιασμός, θα το δούμε τι θα γίνει.